ακόμα προσπαθεί να συνέλθει από το σοκ που υπέστη μια 70χρονη γυναίκα, η οποία μπήκε στο στόχαστρο ενός επιτίδιου δράστη χθες νωρίς το μεσημέρι σε ένα από τα πιο κεντρικά σημεία της πόλης του Πύργου. Η γυναίκα μεταφέρθηκε με τραύμα στο κεφάλι στο νοσοκομείο του Πύργου μετά από μάχη που έδωσε με το ληστή της. Η 70χρονη βρισκόταν μαζί με μια ακόμα γυναίκα στην οδό Μανολοπούλου όταν την πλησίασε ο δράστης και της τράβηξε την τσάντα που κρατούσε στο χέρι της. Η γυναίκα αντιστάθηκε με τον ληστή να της επιτίθεται και να της τραβά με βία την τσάντα. Από τη δύναμη που άσκησε ο ληστής, η 70χρονη έπεσε στο έδαφος και χτύπησε το κεφάλι της. Ο μακριχέρης άρπαξε την τσάντα και χάθηκε στα στενά και η γυναίκα μετά τις πρώτες βοήθειες που της έδωσαν, η περαστική μεταφέρθηκε στο Ανδρέας Παπανδρέου με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό να της προσφέρει την απαραίτητη φροντίδα. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο δράστης είναι ο ίδιος που είχε επιτεθεί πριν από μερικές ημέρες και πάλι σε ηλικιωμένες γυναίκες 2 τον αριθμό. Τότε και στις δύο περιπτώσεις είχε πλησιάσει τις γυναίκες από το πίσω μέρος, τις είχε αγκαλιάσει και τους αφαίρεσε τις αλυσίδες που φορούσαν στο λαιμό τους. Η μία ληστεία είχε σημειωθεί στη Λαϊκή Αγορά και ενώ ψώνιζε η γυναίκα και η δεύτερη, ενώ το θύμα περπατούσε και επέστρεφε στο σπίτι του. Τότε τέμπερα στελέχη της υποδιεύθυνσης ασφάλειας Πύργου, μετά από πληροφορίες που είχαν αλλά και βιντεοληπτικό υλικό που είχε καταγράψει τις κινήσεις του, κατάφεραν να εντοπίσουν τον δράστη και να του περάσουν χειροπέδες. Οδηγήθηκε ενώπιον των δικαστικών αρχών και αφέθηκε ελεύθερος και από ό,τι φαίνεται δεν έβαλε μυαλό, αφού μόλις μερικές ημέρες αργότερα έκανε και πάλι τα ίδια. Φαίνεται πως τα ηλικιωμένα άτομα είναι εύκολος στόχος, αφού δεν μπορούν να αντιδράσουν για να προστατέψουν τόσο τον ίδιο τους τον εαυτό, όσο και τα υπάρχοντά τους.